Πάμε στη Μέρη Αυξεντίου. Καταρχήν να δούμε, έχει συγκαλέσει τους επιδημιολόγους την ομάδα αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις ο Υπουργός της Υγείας, γιατί λόγω της αύξησης των κρουσμάτων σκέφτονται διάφορα μέρη. Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Νίκη. Ήταν εδώ και μέρες για προγραμματιστή για αύριο η συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Η συνάντηση, όπως πληροφορούμαστε, θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Υπουργείο της Υγείας στις 4 το απόγευμα με τον Υπουργό Υγείας, όπως είχε δηλώσει και χθες, να αναμένει να ακούσει τις εισηγήσεις των ειδικών για το τι δέον γενέστε. Όπως πληροφορούμαστε σήμερα το πρωί, Νικήτα, ο Υπουργός Υγείας έχει ζητήσει από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής να αποστείλουν γραπτό στις εισηγήσεις τους μέχρι και αύριο το πρωί, ούτως ώστε αυτές οι εισηγήσεις να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της απογευματινής του συνάντησης. Να πούμε ότι, όπως πληροφορούμαστε, το Υπουργείο Υγείας παραμένει στη στάση να δίνουν οι πολίτες προσοχή, να πούμε καλύτερα, στα μέτρα αυτοπροστασίας, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι επί του παρόντος δεν γίνονται σκέψεις για λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να δούμε αύξηση των σημείων δειγματοληψίας για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Μιλούμε πάντα για τα δωρεάν σημεία δειγματοληψίας, έλεγχος ο οποίος διενεργείται στο πλαίσιο των εξετάσεων που κάνει το Υπουργείο της Υγείας. Αύριο είναι η σύσκεψη στις 4 το απόγευμα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Οι επιδημιολόγοι θα στείλουν τις εισηγήσεις τους τις επόμενες 24 ώρες. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, παραλαμβάνω ότι δεν γίνονται σκέψεις για τη λήψη αυστηρών περιορισμών.